Η Real Madrid της πήρε το Champions League την προηγούμενη χρονιά και πρόσθεσε στην ομάδα της έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, ίσως και τον καλύτερο, τον Kylian Mbappé. Και έναν από τους καλύτερους youngsters στον κόσμο, τον Endrick. Λογικά θα είναι ανίκητη. Και θα πάμε να δούμε πόσο καλή είναι στην πραγματικότητα, βάζοντας τη Real Madrid της αντιμέτωπη με όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Και ναι, καλά καταλάβατε, οι καλύτεροι παίκτες από όλον τον υπόλοιπο κόσμο, εκτός τους παίκτες της Real Madrid, θα αντιμετωπιστούν με τη Real Madrid. Θα πάμε να παίξουμε 5 challenges όπως πάντα, στο career mode, στο volta, στο kickoff, για να αποφασιστεί ποια ομάδα είναι καλύτερη. Είναι τα κλασικά μας all-star video challenges. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και πρώτο ξεκινήσει το challenge, πάμε να σας δείξω και τις ομάδες. Αυτή είναι η Real Madrid. Εδώ είμαστε. Ο Kylian Mbappé είναι σε αυτή την ομάδα. Και όπως σας είπα πριν, ο Endrick πήγε στη Real Madrid, αλλά δυστυχώς δεν είναι στο FC ακόμα. Λογικά στο FC 25 θα τον έχει. Προφανώς αυτή η ομάδα έχει ήδη τον Jude Bellingham, έναν από τους καλύτερους κεντρικούς στον κόσμο. Έχουν τον 89 Vinicius Junior, έναν από τους καλύτερους wingers στον κόσμο. Αλλά πρόσφατα υπήρχαν rumors ότι μπορεί να πάει στη Σαουδική Αραβία και θα πληρωνόταν 1 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αυτό προφανώς θα ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη μεταγραφή ποδοσφαιριστή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Okay, καλό προφανώς να πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές τόσα πολλά λεφτά, αλλά πραγματικά αξίζει ένας παίκτης τόσα πολλά λεφτά για να κλωτσάει μια μπάλα? Δεν νομίζω. Και αυτή είναι η αρχική δεκάδα της Real Madrid. Έχει καλούς παίκτες στον πάγκο, όπως είναι και ο Τσουαμενί, ο Καμαβίνκα και ο Αλάμπα. Είναι μια καταπληκτική ομάδα, αλλά είναι αρκετή ώστε να νικήσει τον υπόλοιπο κόσμο. Και πρόσθεσα την μεικτή κόσμου στην Μπαρτσελόνα. Έχουμε El Clásico σήμερα. Και ο τρόπος που χτίσα την ομάδα είναι βάζοντας τους ήδη υπάρχοντες παίκτες της Μπαρτσελόνα και πρόσθεσα απλά τους top 15 καλύτερους παίκτες στον κόσμο στην Μπαρτσελόνα. Οπότε στην αρχική δεκάδα έχουμε τον Χάλαντ, Λεβαντόφσκι, Λιονέλ Μέσι. Έχουμε τρελή τριάδα μπροστά. Στο κέντρο έχουμε τον Κέβιν Ντε Μπρόιν, τον Ρόντρι και τον Μάρτιν Όντεγκαρντ. Και μετά στην άμυνα έχουμε τον Κίμιχ, Ρουμπεν Ντίας, Βαν Ντάικ, τον Κανσέλο και τον Τερ Στέγκεν κάτω από τα δοκάρια. Και προφανώς στον πάγκο έχουμε επίσης τρομερούς παίκτες: Χάρι Κέιν, Σαλά, Νεϊμάρ, Μπερνάρντο Σίλβα. Και τώρα που είδατε τις ομάδες, πάμε στο πρώτο challenge. Και το πρώτο challenge μας είναι να βάλουμε τις δύο ομάδες μας στο World Cup. Και όποια ομάδα φτάσει πιο μακριά νικάει το challenge. Πάμε τώρα στα groups. Ξεκινάμε με το Group A. Έχουμε Σουηδία, Ιταλία, Κροατία και Ιρλανδία. Στο Group B έχουμε Ουκρανία, Μεξικό, Βόρεια Ιρλανδία και Ισλανδία. Το Group C είναι δυνατό. Δανία, USA, Αργεντινή και Βέλγιο. By the way, είδα η Αμερική πήρε τον Ποτσετίνο σαν προπονητή της. Ωπα ρε φίλε, το Group D είναι insane. Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Στο Group E έχουμε Ολλανδία, Τσεχία, Ουαλία και Κατάρ. Πού είναι οι ομάδες μας στο μεταξύ? Group F θα είναι στο Group G, δεν είναι ούτε στο Group G επίσης. Wow. Και οι δύο μπήκαν τυχαία στο ίδιο group μαζί με το Μαρόκο και τη Ρουμανία. Πάμε να παίξουμε τώρα όλα τα match, ξεκινώντας με το Μαρόκο ενάντια στην Μπαρτσελόνα. Θα το κάνουμε quick sim. Ήταν close, αλλά νίκησαν 1-2. Real Madrid εναντίον Ρουμανία στη συνέχεια. 3-2 νίκη. Πολύ close. Τώρα έχουμε τη Real Madrid απέναντι στο Μαρόκο. Που αυτό σημαίνει ότι το τελευταίο μας match θα είναι Real Madrid με Μπαρτσελόνα. Ισοπαλία 2-2. Ρουμανία εναντίον Μπαρτσελόνα. Πάρα πολύ close ξανά. 2-3. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα τα μάτς τους να είναι πανεύκολα. Και τώρα έχουμε τη μάχη για την πρώτη θέση. Μπάρτσα στους 6, Real Madrid στους 4 για το τελευταίο μάτς. Γι' αυτό θα είναι ένα από τα πολλά matchups που θα γίνουν απέναντι στις δύο ομάδες στο βίντεο. Ποιος θα νικήσει? Η Real νικάει. Και οι δύο μας ομάδες θα περάσουν από τα groups. Οπότε το challenge ακόμα δεν τελείωσε. Η Real Madrid θα παίξει απέναντι στην Ολλανδία και το Μεξικό απέναντι στην Μπαρτσελόνα για το round of 16. Πρώτο match Real Madrid εναντίον Ολλανδία. Και θα αποκλειστεί. Απρόοπτο αυτό. Δεν το περίμενα. Και τώρα η Μπαρτσελόνα απέναντι στο Μεξικό πάει για να πάρει το πρώτο challenge. Θα κάνουμε το replay στο Χάλαντ γιατί είναι τραυματίας. Και ναι, πρώτο challenge πάει στην Μπαρτσελόνα, στην ομάδα μεικτή κόσμου. Δεν έχει σημασία τώρα στο υπόλοιπο του βίντεο, αλλά πάμε να δούμε αν η Μπαρτσελόνα νικήσει το World Cup. 1-3 την Ολλανδία. Θα έπαιζαν αντίπαλοι
πάλι με τη Ρεάλ, αν περνούσε η Ρεάλ. Θα νικήσει την Πορτογαλία στον ημιτελικό και έχουμε Μπαρτσελόνα απέναντι στην Ιταλία στον τελικό. Στη μεικτή κόσμου δεν έχει ούτε έναν Ιταλό πάντως. Για να δούμε τελευταίο μάτς ποιος θα είναι ο νικητής. Και ναι, θα είναι η Μπαρτσελόνα. Δεν έχει πολύ σημασία. Πάμε στο δεύτερο μας challenge. Και στο επόμενο μας challenge έχουμε αυτές τις δύο ομάδες αντιμέτωπες στο kick-off mode. Και το μεταξύ δεν το είχα παρατηρήσει πόσο καλύτερη είναι η Μπαρτσελόνα από τη Real Madrid. Δείτε τα στατιστικά που έχει η Real και συγκρίνεται τα με τη Μπαρτσελόνα. Η Real Madrid είναι το underdog σε αυτό το challenge. Και αφού αυτό το βίντεο γίνεται για τη Real Madrid, είπα να της δώσω και το πλεονέκτημα της έδρας. Οπότε πάμε στο Santiago Bernabeu. Και πάμε λίγο guys, ας ξεκινήσει ο αγώνας. Και για να δούμε τώρα το Vinicius με την Real Madrid να φεύγει full μπροστά, να μην το φτάνει κανείς, θα μπορέσει να το βάλει. Ωου! Κόντρες γίνονται εδώ. Τυχερή η Μπάρτσα στην πρώτη ευκαιρία. Η Μπάρτσα τώρα στην επίθεση με το Χάλαντ θα έχουμε πρώτη ευκαιρία από την Μπαρτσελόνα. Χάλαντ αργεί πάρα πολύ, πάει στα πλάγια, δίνει στο Κανσέλο. Όχι, δεν θα γίνει τίποτα. Και αν δεν το έχετε κάνει ήδη, γράψτε κάτω στα comments τα prediction σας. Λογικά οι περισσότεροι θα πείτε Μπαρτσελόνα, γιατί είναι ήδη καλύτερη. Αλλά όσοι βλέπετε από παλιά αυτή τη σειρά, κάτσε, θα σας πω σε λίγο γιατί τώρα Mbappé πάει να βάλει γκολ. Θα το κάνει! Το κάνει 0-1-0! Δεν πρόλαβα καν να ολοκληρώσω την πρότασή μου, γιατί αυτό ήθελα να πω. Ότι πολλές φορές αυτή τη σειρά έχουν νικήσει και τα underdogs. Και πάμε να το κάνουμε ξανά. Κιλιάνος Mbappé στο ντεμπούτο του με τη Real, σκοράρει. Vinicius από τα πλάγια. Πάμε ρε τρεχαντήρι. Μεντί, Μπέλιχαμ, Μοντρίτς, Ροντρίγκο, 2-0. Πανεύκολο, κλασικό El Clásico. By the way, να πούμε πόσο ακραίο που η Real κατάφερε και πήρε τον Mbappé εντελώς τζάμπα. Ελεύθερος, γιατί πήγε και δεν ξόδεψε ούτε ένα φράγκο. Η Πάρη δεν πήρε τίποτα. Για να δούμε τώρα. Λεβαντόφσκι στο Λιονέλ Μέσι. De Bruyne. 2-1. Το βάλε. Και το σκορ ξαναεπιστρέφει σε ένα normal στάνταρ. Και έχουμε ντέρμπι πάλι. Για να δούμε τώρα τη Ρεάλ αν θα μπορέσει να απαντήσει. Ο Vinicius τους έχει κάνει γιο-γιο εκεί πέρα. Κρατάνε την μπάλα με το Valverde να μπαίνει γρήγορα μέσα. Έχει την ευκαιρία για μια σέντρα. Βγάζει έξω στο Vinicius. Ξανά έξω στο Mendy. Μπέλιχαμ, Μόντριτς θα κάνει το σουτ πάνω στα σώματα. Για να δούμε. Έβγαλε ωραία πάσα εκεί ο Μέση στο τέλος. Αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η φάση γιατί το έληξε ο ρεφ. Και για πάμε τώρα, είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Και το δεύτερο ημίχρονο εδώ ξεκινάει με πιθανή ευκαιρία για την Μπάρτσα, όπου θα χαθεί και θα φύγει τώρα στην αντεπίθεση Real Madrid. Για να δούμε τον Vinicius, ο οποίος σήμερα είναι παντού και έχει κουβαλήσει τον αγώνα. Έχει ευκαιρία για μια σέντρα, αργεί να την κάνει λίγο. Κάνει εκεί τις τριπλίτσες του για να γίνει επιδειξία. Δίνει στον Μπέλιχαμ όμως, δεν θα τη χάσει την μπάλα. Για να δούμε τον Μπέλιχαμ τώρα εδώ. Ξαναδίνει στον Vinicius. Για να δούμε. Είμαι τρομερός σχολιαστής σε αυτόν τον αγώνα σήμερα. Κλέβει πάλι ο Valverde. Δεν σταματάει η φάση εδώ πέρα. Πήγα να σταματήσω εκεί να ηρεμήσω. Αλλά από ό,τι φαίνεται. Τι γίνεται, ρε μπρο. Έχουμε αλλαγή στο μεταξύ για την Μπάρτσα. Κίμιχ εκτός, Νεϊμάρ μέσα. Περίεργη αλλαγή. Πάντως η Μπάρτσα στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορώ να πω ότι έχει κάνει και πολλά. Έχει πάει ήδη στο 80 και δεν έχει απειλήσει καθόλου. Ίσως φταίει το ότι η Ραλ έχει κλειστεί στην άμυνα, γιατί βλέπετε ότι είναι όλοι οι παίκτες πίσω από το κέντρο. Νεϊμάρ που μπήκε στον αγώνα θα προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα εδώ. Δίνει στον Kevin De Bruyne. Εκείνος στο Lionel Messi. Lionel Messi θα μπορέσει να βγάλει καμία assist. Για να δούμε. Είναι ghost up ή θα βγάλει assist. Δεν μπορεί να κάνει πολλά. Για να δούμε. Ίσως τελευταία ευκαιρία κιόλας στον αγώνα. Έχει πάει στο 88 το match. Κανσέλο στον Odegaard. Η Μπάρτσα εδώ για την ισοπαλία, ένα shoot ψόφιο. By the way, για πείτε κάτω στα σχόλια, πόσο πιστεύετε θα είναι του χρόνου το rating του Messi. Θα φάει downgrade ή θα έχει upgrade. Και αυτός ήταν ο αγώνας. Ο Kylian Mbappé εδώ είναι ο πρωταγωνιστής της ομάδας. Μάλλον βγήκε και ο MVP του αγώνα. Και τώρα έχουμε το 1-1 μετά την νίκη της Real Madrid. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σίγουρα σε τέταρτο challenge. Και έχουμε το career mode στη συνέχεια για το τρίτο μας challenge. Shout out by the way σε όλους τους παλιούς που ξέρουν πως δουλεύει αυτή η σειρά. Αλλά αν είσαι καινούριος, please κάνε subscribe. Έχουμε πάρα πολλά καινούργια βίντεο που θα έρθουν για το FC24 και προφανώς και για το FC25 που έρχεται σύντομα.
Επίσης, κάνε και ένα follow στο Instagram, γιατί έχουμε πάρα πολύ content και εκεί. Σε αυτό το challenge και οι δύο ομάδες είναι στο Champions League. Έχουμε τη Real Madrid στο Group C και την Barça στο Group H. Και όποια ομάδα πάει πιο μακριά στο Champions League, νικάει αυτό το challenge. Και πάμε να κάνουμε simulate τη σεζόν για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Είμαστε 4 Ιουνίου, τέλος τη σεζόν. Και τι φάση, στους top scorers μέσα στη 15άδα έχουμε μόνο τον Μπρούνο Φερνάντες από την Μπαρτσελόνα. Που αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν πήγαν και πολύ καλά οι ομάδες. Ξεκινάμε με τα groups, όπου η Real Madrid θα βγει πρώτη. Το ίδιο θα κάνει και η Μπαρτσελόνα. Στο round of 16 η Real θα νικήσει την Inter και θα περάσει. Και η Μπαρτσελόνα θα νικήσει την Νάπολη στα πέναλτι. Και στα quarter finals έχουμε και τις δύο ομάδες να αποκλείζονται. Οπότε αφού αποκλείστηκαν και οι δύο στα quarter finals, όπως ξέρετε μετράμε τον top scorer κάθε ομάδας για το ποιος περνάει στη συνέχεια. Ήταν ο Μπρούνο Φερνάντες, άρα το τρίτο challenge θα τον νικήσει η Μπαρτσελόνα. Και βλέπετε ότι το τσουλού το πήρε κιόλας η Arsenal. Το τρίτο challenge θα πάει στην Μπαρτσελόνα. Ξαναλέω, πάμε στο τέταρτο μας challenge. Και στο τέταρτο μας challenge έχουμε το Volta. Και οι δύο μας ομάδες θα αντιμετωπιστούν μεταξύ τους. Και οι ομάδες είναι πάντα random. Εδώ είναι η ομάδα της Real Madrid και εδώ είναι η ομάδα της Μπαρτσελόνα. Έχουν το Χωσελού. Γιατί έχει η Real Χωσελού? Ωραία, για ένα περίεργο λόγο η Real θέλησε να βάλει το Χωσελού βασικό. Οκ, okay, Real, άμα θες να χάσεις, χάσε. Δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό. Ίσως επειδή έχει σύστημα με δύο αμυντικούς και δύο strikers. Πάμε, Χωσελού, να κουβαλήσεις. Α, ξεκινάμε δυνατά κιόλας. By the way, αν η Μπάρτσα καταφέρει και νικήσει και σε αυτό το match, τελειώνει και το βίντεο γιατί θα πάει 3-1. Αλλά αν νικήσει η Real, πάμε και σε πέμπτο match. Οπότε πάμε να δούμε λίγο πώς θα πάνε οι ομάδες μας. Ο Κουρτουά θα κάνει μια φοβερή απόκρουση εδώ πέρα. Και έχουμε τον Λεβαντόφσκι, Κανσέλο. Wow! Γολάσο με τα κουνάκι από Κανσέλο. By the way, στο Volta ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Πραγματικά όταν παίζει το κομπιούτερ μεταξύ του είναι ό,τι να είναι, γίνονται συνέχεια τρολιές. Βλέπετε εδώ ένα σου του Μιλιτάο στο δοκάρι. Ακόμα και στο Legendary το έχεις δηλαδή, δεν αλλάζει κάτι. Κανσέλο εδώ πέρα. Όχι. Για να δούμε τώρα. Θα έχουμε ένα σου εδώ πέρα, θα γίνει κόντρα. Δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Χωσελού τώρα, νάτος που τον κράζαμε. Ω, δοκάρι. Έχουμε πολύ θέαμα πάντως ως τώρα στον αγώνα. Βλέπετε ότι πάει πάνω κάτω η μπάλα και δεν κάνουν καν πάσες. Όλη την ώρα βρίσκουν σούτ οι παίκτες μας. Παρόλο που δεν μπαίνει γκολ. By the way, από ό,τι είδα στο FC25 το Volta δεν θα υπάρχει. Αν δεν κάνω λάθος, το έχουν βγάλει και έχουν βάλει αυτό το καινούριο μοντάκι, το 5v5, το RAS. Οπότε ίσως να είναι και το τελευταίο βίντεο που βλέπετε με Volta. Δεν ξέρω, εκτός αν βγει και στο FC25 που νομίζω πως δεν θα έχει. Δεν έχω ιδέα. Μπορεί να δείτε και σε αυτό επίσης. By the way, μπορούμε να δούμε έναν γκολ εδώ πέρα. Δεν έχει γίνει τίποτα εδώ και 30 δεύτερα. Να το. Όχι. Δεν μπαίνει πάλι. Για να δούμε εδώ την Μπαρτσελόνα. Έμεινε άλλο 1 λεπτό και 20 δεύτερα. Δεν θα έχουμε πάλι γκολ. Οι goalkeepers μας αποκρούν σαν τρελή την μπάλα. Θα με έψηνε πάντως η EA δίνει παραπάνω έμφαση στο Volta. Γιατί το game mode όντως δεν είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά αν μπορούν να το κάνουν καλό, θα μπορούσε να είναι επίσης πάρα πολύ φαν. Για να δούμε. 3-1 εδώ η Real Madrid. Ρούντιγκερ στον Χωσελού. Κάνει το 1-1. Ισοβαρίζει τον αγώνα. Είδαμε γκολ επιτέλους. Χωσελού που τον κράζαμε. Σκοράρει. Γι' αυτό τον έβαλαν. Στα 35 δεύτερα η Μπάρτσα με τον Λεβαντόφσκι. Θα σουτάρει από κρού και πάλι ο Κουρτουά φοβερός. Δεν τρώει γκολ με τίποτα σήμερα. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, το κλατ, σουτάρε ρε, τελειώνει. Πάμε ημίχρονο, 1-1 το σκορ, στην ισοπαλία. Ω, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και έχουμε κατευθείαν γκολ από την Μπάρτσα με τον Λεβαντόφσκι. Δεν τον περίμενα, εγώ κοιτούσα την οθόνη, βλέπω τον Κουρτουά να αποκρούει. Λέω εντάξει, ο Μιλιτάο θα την πάρει την κεφαλιά. Πετάχθηκε εκεί ο Λέβα και το βάλε. Για να δούμε τώρα τη Ρεάλ, με τον Εμπαπέ. Να σουτάρει και να κάνει το 2-2. Κόντρα η μπάλα εδώ. Και ήταν τυχερό γκολάκι. Για να δούμε τα πράγματα. Ακόμα δεν μας έχουν δείξει ένα νικητή. Προς το παρόν, το πέμπτο challenge είναι ζωντανό. Για να δούμε. Θα έχουμε τρίτο γκολ για τη Real. Τι κάνει ο Ρούντιγκερ, ρε. Ο άλλος φεύγει επίθεση και δίνει πίσω πάσα. Είναι μόνος του με την εστία και δίνει πίσω πάσα. Nice. Χωσελού τώρα. Ρούντιγκερ. Ακόμα το μάτι στην ισοπαλία και έχουμε 1 λεπτό και 45 δεύτερα. Πρέπει μια ομάδα να απαντήσει, ρε φίλε. Λείπουν πολλοί παίκτες βέβαια και από τις δύο ομάδες.
Δηλαδή στην Μπάρτσα δεν παίζω Μέση, στη Ρεάλ δεν παίζω Βινίσιους. Ποιοι παίζουν, κάνει στην Μπάρτσα, εντωμεταξύ παίζω Κίμι, χολεύω, αυτός δεν ξέρω ποιος είναι ρε φίλε που κάνει τις πάσες. Α, ο Ρούμπεν Δίαζ είναι, παίζει ο Ρούμπεν, ναι. Για να δούμε την Μπάρτσα τώρα. Δεν μπορεί να βάλει τρίτο γκολ η Μπαρτσελόνα. Ρεάλ όμως φεύγει μόνο στο Μιλιτάο. Δεν θα το βάλει ούτε αυτός. Έχουμε κόρνερ στην κεφαλιά ο Μιλιτάο. Το 3-2 οδεύει τη Ρεάλ Μαδρίτης για το 5ο challenge. Λέβα τώρα και αυτός φεύγει μόνος του. Δεν μπορεί να το τελειώσει με την πρώτη. Ξαναπαίνει το rebound, σουτάρει 3-3. Τη ματσάρα βλέπουμε. Το μάτς είναι ακραίο. Ωπα, Εμπαπέ τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα αγώνα. Σουτάρει για το 4-3 με 16 δεύτερα να μένουν στο μάτς. Και πάει στο κοινό και το πανηγυρίζει έξαλλα Κιλιάνος. Έχουν μείνει άλλα 12 δεύτερα στον αγώνα, 11 και η κατοχή είναι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ρεάλ πάει να κάνει το 2-2 και να νικήσει το 4ο challenge. Εμπαπέ κάνει εδώ κολπάκια, 3 δεύτερα. Η Μπάρτσα δεν προλαβαίνει να κάνει τίποτα και η Ρεάλ θα νικήσει αυτό το challenge. 4-3 για τη Ρεάλ Μαδρίτης και η Ρεάλ Μαδρίτης θα νικήσει και το 4ο challenge. Και πάμε στο 5ο και τελευταίο μας challenge. Ο νικητής τα παίρνει όλα. Και θα τελειώσουμε με ένα penalty shootout. Και όταν ξεκίνησε αυτό το βίντεο δεν περίμενα ποτέ να πάει σε πέναλτι αυτό το βίντεο. Νόμιζα θα νικούσε εύκολα η Ρεάλ. Ο Εμπαπέ το βάζει. Εδώ είναι ο Λεβαντόφσκι όπου θα σκοράρει κι αυτός. Για να δούμε, ετοιμάζεται ο Μόντριτς. Θα λούσει η Ρεάλ Μαδρίτης. Το βάζει κι αυτός. Χάλαν τώρα. Θα το πιάσει ο Κουρτουά. 2-1 παραμένει το σκορ. Ροντρίγκο τώρα. Το χάνει κι αυτός. Επόμενος είναι ο Κέβιν Ντε Μπρούιν. Πιάσει το Κουρτουά και πάλι. Θα γίνει 2-2. Για να δούμε τώρα τον Μπέλιγχαμ. Όπου θα σουτάρει και θα μπει πανεύκολα. Εντάξει, ο Μέση λογικά δεν θα το χάσει. Ωχ! Oh, πάρα λίγο. Ήταν close. Για να δούμε τώρα. Βινίσιους δεν το χάνει με τίποτα. Ναι, είναι μέσα. Και τώρα Κουρτουά, Βιες Κίμι. Χάνω το πιάσω Κουρτουά, νικάει Ρεάλ. Όχι, συνεχίζει ο αγώνας. Κανονικά. Μιλιτάω τώρα, άρχισαν οι αμυντικοί να βαράν. Ω, το πήγε και πανέγκα ο Μιλιτάω λίγο. Όντεγκαρτ, Βιες Κουρτουά ξανά. Ο Κουρτουά για να σώσει την ομάδα του. 5-5 το σκορ. Πάμε. Βαλβέρδε. Όχι, Βαλβέρδε! Όχι, Βαλβέρδε, μην το χάνεις. Όχι. Και αν το βάλει τώρα ο Βαντάικ, το μάτς τελείωσε και η Μπάρτσα παίρνει το. Challenge, ναι. Νίκησε η Μπάρτσα. Και η ομάδα, η μεικτή κόσμου, αποδείχθηκε καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα νικήσουν το 5ο challenge και θα νικήσουν και το βίντεο. Πείτε μου κάτω στα σχόλια πώς πιστεύετε ότι θα τα πάει φέτος η Ρεάλ Μαδρίτης. Και κλίκαρε εδώ πέρα για να δεις ένα ακόμα βίντεο. Τα λέμε, guys, στο επόμενο.